Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας διαθέτει, όπως βλέπετε, πάρα πολλούς υπολογιστές. Αυτοί οι υπολογιστές τι είναι? Ουσιαστικά είναι η πληροφόρηση που έρχεται από τα πολλαπλά συστήματα που διαθέτει η γέφυρα, από μετρολογικούς σταθμούς, από αισθητήρες σε διάφορα σημεία, και αυτά συμβάλλουν στην οδική ασφάλεια. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα, ότι όταν επικρατούν καιρικές συνθήκες με ισχυρούς ανέμους, έχουμε άμεση πληροφόρηση για την ένταση των ανέμων, και με βάση αυτό έχουμε κριτήρια με τα οποία επιλέγουμε τις όποιους περιορισμούς θα επιβάλλουμε στην κυκλοφορία. Άρα συνυπάρχει ο άνθρωπος με την τεχνολογία για να παίρνονται κρίσιμες αποφάσεις για την ασφάλεια των χρηστών. Και άλλωστε με αυτόν τον τρόπο προσφέρουμε υπηρεσίες εγγυημένες και τιμάμε το αντίτιμο που πληρώνει ο κάθε χρήστης για να διέλθει από τη γέφυρα Ρίου Αντιρρήου. Θα λέγαμε ότι ελέγχονται τα πάντα αναφορικά με την οδική ασφάλεια της γέφυρας. Είναι ένα από τις πιο σημαντικές υπηρεσίες που προσφέρουμε στους χρήστες της γέφυρας. Το κέντρο ελέγχου είναι ένα από τα, ή αλλιώς κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας, είναι από τα πιο νευραλγικά σημεία της γέφυρας. Από εδώ παρακολουθούμε μέσω οργάνων αλλά και με τη συμμετοχή του προσωπικού μας την οδική ασφάλεια και την κυκλοφορία στη γέφυρα καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Υπάρχει μια ομάδα που εργάζεται καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου και επιθεωρείται από το κέντρο ελέγχου, συντονίζεται μάλλον θα έλεγα καλύτερα από το κέντρο ελέγχου, όπου εντοπίζεται ένα συμβάν, αλλά εντοπίζουμε και συμβάντα επιτόπου με τις περιπολίες μας. Δηλαδή καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου γίνονται συνεχώς περιπολίες. Τα κίτρινα οχήματα που μπορεί να έχετε προσέξει που διέρχονται τη γέφυρα είναι ακριβώς για αυτό το λόγο. Δεν επεμβαίνουμε μόνο σε ατυχήματα αλλά και σε πιθανά συμβάντα. Το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, καταρχήν να πούμε ότι είναι ένα τμήμα που ασχολείται με διάφορα θέματα που αφορούν την εξυπηρέτηση των χρηστών της γέφυρας. Είναι ένα τμήμα που λειτουργεί καθημερινά, 7 ημέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο, με ένα διευρυμένο ωράριο, ούτως ώστε να μπορέσει να καλύψει και να εξυπηρετήσει τις ανάγκες όσο το δυνατόν περισσότερων χρηστών της γέφυρας. Οι οποίες ανάγκες είναι ποιες? Ο κύριος όγκος εργασίας μας επικεντρώνεται αφενός στην παροχή πληροφοριών σχετικά με τις υπηρεσίες και τα εκπτωτικά προϊόντα της γέφυρας, και αφετέρου στην φροντίδα και την εξυπηρέτηση των εγγεγραμμένων χρηστών στο εκπτωτικό πρόγραμμα Γέφυρα ΥΠΑΣ. Αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στους 15.000 συνδρομητές και κάθε μήνα κατά μέσο όρο λαμβάνουμε γύρω στις 300 νέες αιτήσεις. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων που έρχονται καθημερινά σε επικοινωνία μαζί μας για διάφορα θέματα, από το να ρωτήσουν το υπόλοιπό τους, να προσθέσουν χρήματα στο λογαριασμό τους, να μας αναφέρουν ενδεχομένως κάποιο πρόβλημα που μπορεί να αντιμετώπισαν. Οτιδήποτε, είμαστε εκεί για να τους ακούσουμε και να τους βοηθήσουμε. Μπορεί ο οποιοσδήποτε χρήστης της γέφυρας να έρθει σε επαφή μαζί μας κάνοντας μία επίσκεψη στα γραφεία μας, που βρίσκονται ακριβώς δίπλα, όπως βλέπετε, από το σταθμό 2-2 του Αντιρρήου. Μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας τηλεφωνικά, καλώντας το τηλεφωνικό μας κέντρο, ή ηλεκτρονικά, στέλνοντάς μας ένα email. Τα παράπονα για μας δεν είναι κάτι που το θεωρούμε κακό. Είναι ένα δώρο, γιατί μας δίνει την ευκαιρία να αξιολογήσουμε κάποια υπηρεσία μας, κάποιο προϊόν μας, να δούμε τι κάνουμε λάθος, πώς μπορούμε να το διορθώσουμε, ούτως ώστε ο χρήστης που ενοχλήθηκε και παραπονέθηκε γι' αυτό να μπορέσει να εξυπηρετηθεί και να λάβει μια καλύτερη υπηρεσία. Ενδεχομένως να είναι και άλλοι χρήστες που αντιμετώπισαν το ίδιο πρόβλημα, απλά δεν μπήκαν στον κόπο να μας το αναφέρουν. Άρα λοιπόν για μας δεν είναι κάτι κακό. Θέλουμε να ακούσουμε τις υποδείξεις των χρηστών μας, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να γίνουμε καλύτεροι.